Πάμε να δούμε την άμυνα της Λοκομοτίβ, η οποία είναι πάρα πολύ πιεστική στην μπάλα χάρη στα μεγάλα κορμιά και τα γρήγορα πόδια που διαθέτει. Όπως συγκεκριμένη φάση ο ψηλός βγαίνει πολύ γρήγορα και κλέβει την μπάλα και οδηγούμαστε σε ένα εύκολο καλάθι στον ευνηδιασμό. Κοιτάξτε εδώ πώς τα αθλητικά κορμιά κλείνουν την μπάλα, μαρκάρεται και το ρολάρισμα και έτσι έρχεται το κλέψιμο για την άμυνα. Στην επόμενη φάση η επίθεση αρχικά θα ψάξει το ποστάρισμα. Γίνονται σκληρές μονομαχίες στη ρακέτα. Και στη συνέχεια στο πικ θα έχουμε την αλλαγή. Θα αναζητηθεί το μισμά της ρακέτας. Η βοήθεια θα είναι πολύ μέσα και δεν θα περάσει πάσα. Και πάμε πλέον να δούμε καθαρά τις καταστάσεις με τις αλλαγές στα pick and roll. Κοιτάξτε πως οι υπόλοιποι παίκτες πέραν αυτού που βρίσκεται στο μισμά της ρακέτας τρέχουν, καλύπτουν το γήπεδο. Και αυτή η αλληλοκάλυψη θα φέρει και το κλέψιμο στην κακή πάσα της επίθεσης. Εδώ στο πικ θα έχουμε αλλαγή, αλλά η επίθεση θα χτυπήσει από έναν τρίτο παίκτη, μιας και με τα δύο μισμάτς οι δύο παίκτες είναι απασχολημένοι σε αυτά τα μαρκαρίσματα και δεν μπορούν εύκολα να δώσουν βοήθεια. Εδώ έχουμε αλλαγή στο πικ, ο περιφερειακός ζητάει και δεύτερο πικ ώστε να έχει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα και να χτυπήσει στο εξωτερικό μισμάτς, αλλά η αλληλοκάλυψη θα μαρκάρει και το σουτ, θα εξασφαλιστεί και το rebound και θα οδηγηθούμε σε αυτήν εδώ τη θεματική φάση. Στη συνέχεια και πάλι, μετά την αλλαγή, η επίθεση θα χτυπήσει από έναν τρίτο παίχτη για τον ίδιο ακριβώς λόγο ότι οι βοήθειες δεν είναι και τόσο εύκολες με δύο μισμάτς στην άμυνα. Κλείνουν τη χώρη, κλέβει την μπάλα, τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο και όπως θα δούμε και στο κομμάτι της επίθεσης αργότερα, τρίποντος στον ευνηδιασμό από το πεντάρι της ομάδας. Το τραζίζω παιχνίδι το τρίποντο. Να δω βλέπουμε μια άμυνα πικερόλ όπου δεν γίνεται αλλαγή, αλλά και πάλι υπάρχουν γρήγορα πόδια και υπάρχει η αλληλοκάλυψη ώστε να κλείσουν οι χώροι